από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Γέρο Γεώργιος Αγιοπαυλίτης. Ο πατήρ Γεώργιος, κατά κόσμον Γεράσιμος Μοσχονάς, γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1910 στο χωριό Χαβδάτα Κεφαλινίας. Εκείνο που έδωσε την πρώτη αφορμή να σκεφτεί τον μοναχισμό ήταν ο θάνατος του πατέρα του σε ηλικία 35 ετών από σκολικοειδίτιδα. Όταν είδα τον πατέρα μου πεθαμένο, είπα: τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο από την καλογερική. Ο αδελφός του πατέρα του Κυριάκος προστάτεψε τα ορφανά. Δούλεψε πολύ για να τα αποκαταστήσει και μετά από 15 χρόνια έγινε καλόγερος. Το είχε τάμα γιατί σώθηκε στον πόλεμο. Το 1927 ο θείος του Κυριάκος ήρθε στον Άγιο Παύλο και έγινε μοναχός με τον ομαστής Κωνσταντιός. Ο μικρός Γεράσιμος εργαζόταν στην Αθήνα και στον Πειραιά και βοηθούσε και αυτό τα αδέλφια του, ιδιαίτερα τον Αντώνιο. «Αν έμενα στον κόσμο, κρίσος θα γινόμουν. Δούλευα και έτρεχε πολύ το χρήμα», έλεγε. Το 1935, μετά τον στρατό, ήρθε από ευγνωμοσύνη να δει το θείο του στο Άγιον Όρος. Αν και ήταν ζωηρός νέος, όμως ενθουσιάστηκε από τη ζωή των πατέρων και του θείου του και αποφάσισε να μείνει για μοναχός. Μετά την δοκιμή του, εκάρη μοναχός στις 20 Δεκεμβρίου 1937 και έλαβε το όνομα Γεώργιος. Αγωνιζόταν με προθυμία και στα διακονήματά του ήταν πολύ επιμελής. Ήταν άνθρωπος προκομμένος σε όλα. Ήταν ο καλύτερος μάγειρας του μοναστηριού, ο καλύτερος κυπουρός. Ο κήπος του ήταν για έκθεση. Όταν οι πατέρες πήγαιναν τη νύχτα για ακολουθία, αυτός έσκαβε με το δικέλι τον κήπο πολύ βαθιά, κοντά ένα μέτρο, λέγοντας την ευχή. Οι ντοματιές γίνονταν ψηλές και ήθελε σκάλα να μαζεύει τις ντομάτες. Επίσης ήταν ο καλύτερος μάγκηπας. Ζήμωνε και έλεγε: «Θα σας φτιάξω ψωμί, να το τρώτε με ψωμί». Ήταν πράγματι νοστιμότατο. Ήταν ακόμη δεινός ψαράς. Ό,τι έκανε ήταν τέλειο και άριστο και το έκανε με την καρδιά του για να αναπαύει τους πατέρες. Τότε στις αγρυπνίες καλούσαν ψάλτες και τους πλήρωναν. Ο πατήρ Γεώργιος αυτό δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Πήγε στη Νέα Σκήτη και έμαθε μουσικά κοντά σε κάποιον πατέρα ησύχιο. Έμαθε αυτός στον νυν ηγούμενο Παρθένιο και σε άλλους πατέρες και έτσι το μοναστήρι είχε ψάλτες. Η φωνή του δεν ήταν τόσο καλή, αλλά μουσικά ήξερε καλά. Έλεγε αστειευόμενος: «Καλά, για πρωτοψάλτης δεν κάνω, το αναγνωρίζω, αλλά όχι και για δεύτερος». Βοήθησε πολύ το μοναστήρι στα διακονήματα, στη διοίκηση, αλλά και ως αντιπρόσωπος και επιστάτης. Στην κατοχή ήταν κυπουρός και τον μίησαν στην αντίσταση. Μαζί με άλλους μοναχούς φυγάδευαν συμμάχους στην Ανατολή. Προδόθηκε από έναν Ρουμάνο. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου πέρασε στρατοδικείο. Τον ρώτησε ο δικαστής: «Γιατί παίρνετε τους εχθρούς και τους στέλνετε στην Σμύρνη και στην Αίγυπτο?» «Αφού έχουν ανάγκη οι άνθρωποι», απάντησε. «Αν σου χτυπήσει την πόρτα ο άλλος, τι θα του πεις? Ο Χριστός το Ευαγγέλιο λέγει: όποιος θέλει βοήθεια να τον βοηθάς».
δηλαδή αν ένας Γερμανός έρθει και σου ζητήσει βοήθεια, θα τον βοηθήσεις?» ρώτησε ο δικαστής. «Αν έχει ανάγκη από βοήθεια, φυσικά. Ανάλογα τι ανάγκη έχει. Αλλά εσείς δεν έχετε καμία ανάγκη. Πνίξατε τον κόσμο στο αίμα. Αιματοκυλήσατε την ανθρωπότητα». Το δικαστήριο τον κατεδίκασε εις θάνατον. Τον πήγαν στο κρατητήριο, στο Επταπύργιο, και μετά από 2 μέρες αρρώστησε από ελαιονοσία. Τον πήγαν στο αναρωτήριο και εκεί ήταν και οι τυπογράφοι, 2 κατασάρκα αδελφοί μοναχοί, Παντελεήμων και Θεοφύλακτος Νανόπουλοι από το κελί των τυπογράφων στις Καριές, και ο γύρω Μελέτιος ο Σικιώτης. Ο πατήρ Γεώργιος και εγώ ήταν στον πυρετό. Ένα βράδυ, μόλις σουρούποσε, συνήλθε, κάθισε στο κρεβάτι του και είπε: «Τώρα ήρθε ο Άγιος Παύλος με τον Άγιο Γεώργιο και μου είπαν ότι θα με ελευθερώσουν σε 3 μέρες». Οι άλλοι δεν πίστεψαν και θεώρησαν ότι παραμιλά από τον πυρετό. Ο πατήρ Γεώργιος έπεσε πάλι σε λίθαργο. Σε 3 μέρες, ενώ δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του από τον πυρετό και την εξάντληση, στις 3 η ώρα το μεσημέρι πήδηξε από τον 3ο όροφο πάνω σε ένα δέντρο. Ούτε καν γρατζουνίστηκε και δραπέτευσε. Ενώ ο χώρος φυλαγόταν πολύ αυστηρά, κανείς δεν τον αντιλήφθηκε. Ξεκίνησε για το μοναστήρι. Εκεί μόνο θα ήταν ασφαλής, γιατί έξω υπήρχε κίνδυνος να συλληφθεί. Ξεκίνησε με τα πόδια, χωρίς να γνωρίζει προς τα πού βαδίζει. Φτάνοντας στο γωμάτι, τον συνάντησε ένας πληροφοριοδότης των κατακτητών. Του είπε: «Είσαι ύποπτος, συλλαμβάνεσαι». Έβγαλε το περίστροφο και με την απειλή προχωρούσε μπροστά ο πατήρ Γεώργιος και πίσω αυτός. Σε μια στιγμή, στο μονοπάτι, έκανε ότι σκόνταψε και γυρνώντας απότομα του πήρε το περίστροφο. Άρχισε τότε να τον εκλιπαρεί ο άλλος: «Σώσε με, έχω γυναίκα και παιδιά». Του χάρισε τη ζωή και συνέχισε για το Άγιον Όρος. Κράτησε όμως το σίδερο, όπως έλεγε το περίστροφο. Στον Μονοξυλίτη, στο Διονυσιάτικο, κινδύνευσε να αναγνωριστεί από έναν εργάτη από τα πλησιόχωρα μέρη, αλλά με την ετοιμολογία του κατάφερε να ξεφύγει και έφτασε στο μοναστήρι. Δεν μπήκε όμως μέσα, διέμενε σε μια σπηλιά πάνω από το μοναστήρι και ήξεραν ότι είναι εκεί. Μόνο ο ηγούμενος Σεραφείμ, ο Παπα-Ανδρέας που ήταν τραπεζάρης και ο πατήρ Δαβίδ. Ο Παπα-Ανδρέας πήγαινε και τον κοινωνούσε κρυφά τα Σάββατα που λειτουργούσε στο κημητήρι. Σημείο συναντήσεως ήταν άλλη σπηλιά, η σπηλιά του Αγίου Παύλου, πιο πάνω από τον πύργο της Μονής. Έμεινε 19 μήνες στη σπηλιά και μάλιστα πέρασε τότε ένα χειμώνα βαρύτατο. Έκανε διάφορα μεθοδεύματα. Άναβε τη νύχτα φωτιά για να μην φαίνεται ο καπνός και έτσι ζεστανόταν η σπηλιά. Το βράδυ, με ένα καλάθι, του κατέβαζαν τρόφιμα από το τείχος. Την άνοιξη, επειδή αργούσε να δει την σπηλιά ο ήλιος, έβγαινε σε μία πέτρα απέναντι. Μια φορά τον τσίμπησε οχιά. Επικαλέστηκε τον Απόστολο Παύλο και δεν έπαθε τίποτε. Μια μέρα είδε στο μονοπάτι που πάει για Καριές να περνούν κάτω από την σπηλιά του 3 Ρουμάνοι, ένας εκ των οποίων τον είχε προδώσει. Το περίστροφο που προαναφέρθηκε το είχε μαζί του και μπορούσε να εκδικηθεί, αλλά είπε: «Ας πάνε στο καλό τους». Οι Γερμανοί απεφάσισαν να κάψουν το μοναστήρι διότι υποψιάζονταν ότι κρυβόταν ο Μοσχονάς, ο πατήρ Γεώργιος. Μπερδεύτηκαν και αντί να πάνε στον Άγιο Παύλο πήγαν στο Διονυσίου. Τους έδωσαν προθεσμία 1 εβδομάδα για να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Όταν κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος και ήθελαν να φύγουν, ο ηγούμενος Γαβρίλ τους καθυστέρησε και έστειλε κάποιον να ειδοποιήσει στον Άγιο Παύλο ότι θα έρθουν οι Γερμανοί. Τότε κατάλαβαν οι πατέρες γιατί ο Παπασοφρόνιος ο Ρώσος τους είχε πει την προηγούμενη μέρα να κάνουν προσευχή όλοι οι πατέρες στα κελιά τους, διότι έρχεται μεγάλο κακό στο μοναστήρι. Οι πατέρες, με συμβουλή του πατρός Θεοδοσίου που ήταν γραμματέας, έκαναν μια εικονική καταδίκη του πατρός Γεωργίου με απόφαση να τον καταδώσουν οι ίδιοι όταν τον δουν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους έδειξαν τα έγγραφα και δια της προορατικότητος του πατρός Σοφρονίου εσώθη το μοναστήρι.
όταν τελείωσε η κατοχή και εξέλιπε ο κίνδυνος, ο πατήρ Γεώργιος ήρθε στο μοναστήρι και ανέλαβε πάλι το διακονημά του. Έλεγε «Πέρασα δύσκολα, όμως τέτοια εφροσύνη ψυχής δεν ξαναδοκίμασα. Ήταν η ευλογία του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου που με ελευθέρωσαν». Ένας από αυτούς που έσωσε φυγαδεύοντάς του ήταν γιος υπουργού της Νέας Ζηλανδίας. Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ήρθε να τον ευχαριστήσει με μια σακούλα λίρες, αποκαλώντας τον «Πάτερα Γεώργιο Σωτήρα του». Ένας από αυτούς που έσωσε φυγαδεύοντάς τον ήταν γιος υπουργού της Νέας Ζηλανδίας. Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ήρθε να τον ευχαριστήσει με μια σακούλα λίρες, αποκαλώντας τον πατέρα Γεώργιο Σωτήρα του. Το απάντησε «Ο Θεός σε έσωσε και σένα και μένα. Αυτά τα στέλνει ο πατέρας μου με όλη την αγάπη του. Δεν έχω ανάγκη. Αυτά τα άφησα στον κόσμο πριν ξεκινήσω για εδώ. Πάρτα για το μοναστήρι. Δεν έχει ανάγκη το μοναστήρι από νεοζηλανδέζικα χρήματα». Συγκινήθηκε ο Νεοζηλανδός και αργότερα η κυβέρνηση Νέας Ζηλανδίας του έστειλε μια περγαμηνή ως μεγάλο ευεργέτη της. Του έστειλαν παράσημο και από την Αγγλία και ήθελαν να του δώσουν σύνταξη με χρυσές λίρες Αγγλίας, αλλά τα έστειλε πίσω. «Ό,τι έκανα για την πατρίδα μου το έκανα. Και άλλοι πολλοί που σώθηκαν από τον πατέρα Γεώργιο τον ευγνωμονούσαν και ήθελαν να τον ανταμείψουν, αλλά δεν δέχτηκε τίποτε, αν και τότε ήταν χρόνια δύσκολα λόγω της φτώχειας και της δυστυχίας». Είχε γράψει ένα εκτενές ημερολόγιο καταγράφοντας όλα όσα πέρασε. Αν δημοσιευόταν, θα γινόταν ανάρπαστο. Αλλά μια μέρα μετά τον κανόνα του, το έκαψε. «Δεν ταιριάζουν αυτά σε καλογέρους», είπε. Αν και ήταν ολιγογράμματος, διεκπεραίωνε υποθέσεις σοβαρές του μοναστηριού με επιτυχία. Πήγε στην τράπεζα κατ' εντολή της μονής και πήρε χρήματα για μια υπόθεση χωρίς ταυτότητα. «Τι την θέλετε την ταυτότητα? Εγώ είμαι». Άλλη φορά πήρε λίρες από την τράπεζα και τις έβαλε σε ένα παλαιό ντορβάλ ερωμένο. Από πάνω έβαλε μια παλαιά φανέλα και τις μετέφερε στο μοναστήρι. Στην επιμονή του εισπράκτορα να βάλει τον ντορβά με τις αποσκευές, ο πατήρ Γεώργιος δεν δέχτηκε. Του είπε «Όλες οι κυρίες έχουν την τσάντα μαζί τους και εγώ που είμαι καλόγερος έχω τον ντορβά μου». Τον έστελνε το μοναστήρι και αγόραζε σιτάρι από την Καλλικράτεια. Μια χρονιά δεν βρήκε σιτάρι και έπρεπε να πάει στην Θεσσαλία. Μπήκε στο λεωφορείο να πάει για Λάρισα. Σε λίγο ήρθε και κάθισε μια γυναίκα δίπλα του. Του λέγει ο λογισμός να δει ποια είναι και αμέσως επακολούθησε ένας διάλογος με τον λογισμό του. «Γιατί να δεις?» «Να ξέρω με ποιον συνταξιδεύω». «Όχι, δεν θα την δεις. Εξάλλου το Ευαγγέλιο λέγει ότι αν δεις γυναίκα με επιθυμία ήδη εμίχευσες εν την καρδία σου». «Βρε μια ματιά να την δεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μήπως είναι και καμία συγγενή σου». Τελικά συνταξίδεψαν τόσες ώρες από Θεσσαλονίκη μέχρι Λάρισα και δεν γύρισε να την δει. Ούτε την μίλησε, ούτε την χαιρέτησε. Αφού έφτασαν, περίμενε να κατέβει η γυναίκα και μετά να σηκωθεί και αυτός για να μην την δει. Πήγε στη δουλειά του ο πατήρ Γεώργιος και τότε ο Θεός τον αντάμυψε. Αισθάνθηκε μια κατάσταση απερίγραπτη. Έλεγε «Τέτοια αγαλίαση που δοκίμωσα, έτσι αν είναι στον παράδεισο παραπάνω δεν θέλω». Και δεν ήταν μια στιγμή, μέρες κράτησε. «Έφυγα από την Λάρισα, γύρισα στο μοναστήρι, αυτό ήταν μέσα στην ψυχή μου, εφροσύνη ψυχής». Ο πατήρ Γεώργιος ήταν πρικισμένος με πολλά τάλαντα και με δύναμη ψυχής. Σε όλα του ήταν αριστέας και φυσικά πιο πολύ διακρίθηκε στο μοναχικό στάδιο και ανέβηκε πνευματικά. Ήταν βέβαια μεγάλος αγωνιστής, αλλά πολύ βοηθήθηκε από τις συμβουλές του ενάρετου ηγουμένου της Μονής Γρηγορίου, Αθανασίου. Τις είχε μετά το Ευαγγέλιο και τις στήρισε κατά γράμμα. Του είχε πει ο ηγούμενος «Γράμμα δεν θα γράψεις ποτέ σε κανέναν. Τελείωσε για σένα ο κόσμος». Και πράγματι, κάνοντας υπακοή, δεν έγραψε ούτε μια σειρά. Επειδή ήταν στον Αρσανά, τον γνώριζαν πολλοί και του έστελναν γράμματα και ευχετήριες κάρτες. Δεν τα άνοιγε. Τα έδινε σε κάποιον και του έλεγε «Δες τι είναι αυτό και αν θέλεις απάντησέ τον».
του είπε ακόμη ο Παπαθανάσης. Ο καλόγερος πρέπει να φτύνει το κρεβάτι του, εννοώντας προφανώς να είναι ατιμέλητο. Και ο πατήρ Γεώργιος έλεγε ότι αυτό το τήρησε με ακρίβεια. Του είχε πει επίσης ο Παπαθανάσης, «Λάμπα δε θα ανάψεις. Θα μαζεύεσαι νωρίς το κελί σου, νωρίς θα κοιμάσαι και θα σηκώνεσαι νωρίς για τον κανόνα και την ακολουθία». Το είπε μια φορά ο πνευματικός του και το κράτησε για όλη την ζωή του. Ποτέ δεν άναψε λάμπα. Του είπε ακόμη να μην βάλει νερό στο σώμα του. Αυτός το κράτησε και έκανε και παραπάνω από την εντολή. Από τότε τήρησε τελεία αλουσία. Έλεγε, «Αν και στο χωριό μου ήμουν δελφίνη, κολυμπούσα πολύ, από τότε που ήρθα στο μοναστήρι δεν ξαναμπήκα στη θάλασσα». Επίσης έλεγε, «Με τη σκούπα και την σφουγγαρίστρα εμείς μαλώσαμε από χρόνια». Τα πόδια του ήταν σαν της χελώνας. Είχαν πιάσει λέπια. Το κεφάλι τους λες και το είχε βουτήξει στην καρβουνόσκονη. Το σώμα του πεντακάθαρο, σαν βαμβάκι. Δεν μύριζε, αλλά η ατιμέλητη και ρυπαρή όψη του αποθούσε τους ανθρώπους. Ο πατήρ Γεώργιος έμοιαζε με πολύτιμο αδάμαντα, εκουσίως πεταμένος στις λάσπες και στα χώματα. Αυτό ήθελε και ο ίδιος. Το έκανε για άσκηση και για ταπείνωση για να τον περιφρονούν. Προσπαθούσε να μην φαίνεται σπουδαίος και να μην τον τιμούν. Εκουσίως ποτέ δεν πλήθηκε. Όταν έβαλαν κρεμοσάπουνο στο μαγειρίο, ρώτησε εντυπωσιασμένος τι είναι αυτό και πάτησε το κουμπί. Μόλις του είπαν σαπούνι, σκούπισε τα χέρια του στο ζωστικό και έλεγε στενοχωρημένος εμφανώς και με απορία, «Πα, πα, πα, σαπούνι». Καινούριο ρούχο δεν φορούσε ποτέ. Έλεγε, «Δούλος τα ρούχα δεν γίνομαι. Ούτε τα ράσα, ούτε η κουρά κάνουν τον μοναχό, αλλά ο ουράνιος πόθος και η ένθεος πολιτεία». Αν πήγαινε όμως έξω στον κόσμο για υποθέσεις του μοναστηριού, πρόσεχε λίγο τον εαυτό του για να μην προκαλεί. Όταν ήταν στο μοναστήρι όμως, τα ρούχα του δεν πιάνονταν. Ποτέ δεν άλλαξε φανέλα. Αν δεν έλειωνε η μία πάνω του, δεν φορούσε άλλη. Είχε ένα ζωστικό σχισμένο και το έραψε με σύρμα χονδρό που φαινόταν. Όταν χρειαζόταν παντελόνι, αφού είχε λιώσει το δικό του, πήγαινε και έπαιρνε από τα απλωμένα των πατέρων το πιο παλαιό. Αν του ερχόταν μακρύ, το έκοβε με τον σουγιά και το φορούσε. Το ίδιο και όταν χρειαζόταν παπούτσια. Τα φορούσε. Τα έδειχνε σε εκείνον που ανήκαν και έλεγε με τον χαριτωμένο τρόπο του, «Θεός χωρέσ' τον αυτόν που έχασε αυτά τα παπούτσια». Και όταν του έλεγε ο πατήρ Γεράσιμος, «Βρε πατέρ Γεώργιε, μήπως είναι τα δικά μου?», έκανε ότι παρεξηγεί το και έλεγε, «Τι, κλέφτη με κάνεις?». Έκανε αυτό ο πατήρ Γεώργιος για να φορά πάντα παλαιά, ενώ οι πατέρες ήταν εύκολο να βρουν άλλα και μάλιστα καινούρια. Ο τρόπος του ήταν ωραίος, ευχάριστος και έκρυβε πνευματικό καλογερικό βάθος. Δεν είχε καμία προσπάθεια για τα εξωτερικά, ούτε για τα χρήματα. Όταν ήταν στον Αρσανά, γεροκομούσε ένα γεροντάκι που όταν εκοιμήθη βρήκε να έχει 70 λίρες. Δεν κράτησε καμία. Τις έδωσε όλες στο μοναστήρι. Του έλεγε κάποιος συγκοινοβιάτης του πειράζοντάς τον, «Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά», έλεγε δασκάλα μου πατήρ Γεώργιε. «Αυτά είναι για τους κοσμικούς, πάτερ μου. Ο Αββάς Ισαάκ άλλα λέει», απαντούσε με ευστροφία. Διάβαζε πολύ τη Φιλοκαλία που την αποκαλούσε μεγάλη φυλάδα γιατί ήταν επίτομη και τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο. Αυτά τα δύο βιβλία τα είχε πάντα μαζί του και ό,τι έλεγε επεκαλείτο τον Αββά Ισαάκ και στήριζε πατερικά όσα έλεγε. Έλεγε σε μοναχό, «Είχα μία φιλενάδα, τη Φιλοκαλία, που όταν είχα δυσκολία και την συμβουλευόμουν ποτέ δεν έπεφτα έξω». Παρόλο που ήταν του δημοτικού, ήξερε ολόκληρα κεφάλαια απ' έξω. Την Φιλοκαλία από το πολύ διάβασμα την είχε λιώσει. Γενικά απέφευγε να συμβουλεύει. «Έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας», έλεγε. Όταν τον ζητούσαν συμβουλές, απαντούσε, «Εγώ πάτερ μου να σας συμβουλέψω? Θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο. Καθένας ξέρει πώς θα οικονομήσει την σωτηρία του». Όλους τους μιλούσε στον πληθυντικό και στον τελευταίο δόκιμο.
Είχε μια πηγαία ευγένεια. Μιλούσε με το «σας παρακαλώ» στον άλλο και δικαιολογούσε με χαριτωμένο τρόπο τη συμπεριφορά του λέγοντας «Είχα δύο γειτόνισσες ευγενίες, δεν μπορώ να τις προσβάλλω». Ήταν πολύ φιλακόλουθος. Πριν από το ευλογητός, κατέβαινε στην εκκλησία και μετά το διευχόν έφευγε. Ποτέ δεν καθόταν στο στασίδι. Στεκόταν πάντα όρθιος. Ήταν εντολή του Παπαθανάση να μην κάθεται στην λειτουργία. Ένας παλαιός ηγούμενος, διορατικός, έβλεπε τους δαίμονες να πηδούν μέσα στο μοναστήρι από το κάστρο μετά το απόδειπνο και έλεγε στους πατέρες «Γρήγορα στα κελιά σας, πατέρες, γρήγορα στα κελιά σας». Ο εκκλησιαστικός, που ήταν νέο καλογέρι και είχε ακούσει αυτή την ιστορία, φοβόταν λίγο τη νύχτα που έκανε γερτήριο στον κανόνα και μετά που πήγαινε στην εκκλησία για τα καντήλια. Όμως εκεί έβρισκε τον πατέρα Γεώργιο που ερχόταν πριν από το πρώτο ξύλο, καθόταν στον άρθηκα και έκανε κομποσχήνη. Τον παρηγορούσε η παρουσία του πατρός Γεωργίου και κάποια φορά τον ρώτησε γιατί έρχεται τόσο νωρίς. Εκμυστηρεύτηκε ο πατήρ Γεώργιος το εξής. «Όταν ήμουν νέος, 2-3 φορές καθυστέρησα στην ακολουθία. Είπα, ας τελειώσει το μεσονυκτικό, είμαι κουρασμένος. Είδα τότε τον Άγιο Παύλο στον ύπνο μου με τον μπαστούνι να μου λέγει, σήκω και κατέβα στην ακολουθία διότι θα σπάσω τον μπαστούνι στην πλάτη σου. Αλίμονός σου». Είχε ακρίβεια μεγάλη. Μετά το απόδειπνο ούτε έπινε νερό ούτε έτρωγε τίποτε. Προσκυνούσε τελευταίος και έλεγε «Εγώ την σειρά μου την ξέρω. Πάω τελευταίος για να είμαι πρώτος». Δεν πίστευε φυσικά ότι θα είναι πρώτος, αλλά με αυτό κάλυπτε την ταπεινή του ενέργεια. Από ευλάβεια, όταν έπαιρνε αντίδωρο ή στη χρήση που γινόταν στις αγρυπνίες, δεν γύριζε την πλάτη στον ιερέα, αλλά έφευγε επισοβαδίζοντας. Αξιώθηκε να δει τον Άγιο Νεκτάριο σε οπτασία εν ώρα ακολουθίας. Είδα έναν αρχιερέα με άπασαν την αρχιερατική στολή να βγαίνει από την ωραία πύλη. Στην απορία μου ποιος είμαι, ο ενδιάθετος μου λόγος μου είπε «Ο Άγιος Νεκτάριος». Έτρεξα και έβαλα εδαφιαία μετάνοια ζητώντας την ευχή του να με ευλογήσει. «Δώσ' μου την ευχή σου και ευλόγησέ με, εμείς στο μοναστήρι σε κάνουμε και αγρυπνία». Με σταύρωσε και έπειτα όλα χάθηκαν. Άλλη φορά διηγήθηκε. Ενώ στεκόμουν μία φορά στον άρθηκα και έβγαιναν οι πατέρες από την εκκλησία, είδα κάτι παράδοξο. Άλλοι πατέρες ήταν ντυμένοι με άπασα την μοναχική ενδυμασία, ράσος, κουφί, κουκούλι, σχήμα. Από άλλους τους έλειπε το κουκούλι, από άλλους το σκουφί, από άλλους το σχήμα, από άλλους το ράσο, άλλοι ήταν με τα ρούχα μόνο. Τότε άκουσα φωνή δίπλα μου να λέει «Αυτό που βλέπεις δείχνει τι έχει πάρει ο καθένας από την ακολουθία καθώς βγαίνει από τον ναό». Αγαπούσε την παράδοση και αποστρεφόταν τα κοσμικά πράγματα και τις τεχνικές εξελίξεις. Ήταν αντιπρόσωπος και τότε η κοινότητα συζητούσε το θέμα διανοίξεως αυτοκινητοδρόμων στο Άγιον Όρος. Ίσως ήταν λίγο πιο πριν από την χιλιετρίδα. Ο πατήρ Γεώργιος ήταν αντίθετος και δεν υπέγραψε. Έβλεπε πολύ μακριά. Κατενόησε πολύ σωστά όσον ολίγη ότι οι δρόμοι θα καταστρέψουν το Άγιον Όρος. Όμως οι δρόμοι έγιναν και ο πατήρ Γεώργιος, όταν είδε να ανοίγουν δρόμο στο μοναστήρι του, έφυγε και πήγε για 1,5 χρόνο στην Κερασιά. Ένας πνευματικός τον συμβούλευσε. «Καλά έκανες και έφυγες, αλλά εγώ σου συνιστώ να γυρίσεις πίσω, διότι μπορεί οι μέρες σου να είναι λίγες». Και είδα πολλούς να πεθαίνουν μακριά από τη μετάνοιά τους δυστυχισμένοι. Γύρισε στο μοναστήρι του και είδε να γίνονται κι άλλοι δρόμοι. Είπε τότε στον εαυτό του «Από το μοναστήρι μου δεν φεύγω, αλλά μέσα στο Άγιον Όρος δεν θα ανεβώ ποτέ σε αυτοκίνητο επειδή δεν συμφωνώ με τους δρόμους, διότι θα καταστρέψουν το Άγιον Όρος». Πράγματι, τα λόγια του τα συνόδευσε η πράξη. Έξω στον κόσμο που έβγαινε για διάφορες υποθέσεις της μονής, ανέβαινε σε αυτοκίνητο, στο Όρος όμως όχι. Δεν ανέβαινε ούτε και στο λεωφορείο. Πήγαιναν στο βουνό υπηρεσιακά να δουν κάτι, αυτός ξεκινούσε 2 ώρες νωρίτερα με το μουλάρι και σαν αντιπρόσωπος ανέβαινε από την Δάφνη στις Καριές με τα πόδια. Τέτοια ακρίβεια είχε. Και την ακρίβεια αυτή την διδάχθηκε από την Γριγιά, όπως αλλιώς έλεγε την Φιλοκαλία, για να μην φαίνεται ότι διαβάζει.
κάποτε που είχε πρόβλημα με την κύλη, επισκέφθηκε έναν άγνωστό του αντιπρόσωπο στο βατοπέδι και προσκύνησε την τίμια ζώνη της Παναγίας. Προσευχήθηκε και η Παναγία τον θεράπευσε. Από τότε κάθε χρονιά μέχρι την κοίμησή του πήγαινε στην πανήγυρη της Αγίας Ζώνης. Ούτε κελί ήθελε, ούτε κρεβάτι. Οι πατέρες τον γνώριζαν και έκαναν το παν για να τον αναπαύσουν, αλλά αυτός καθόταν σε ένα στασίδι στον Άρθικα σε όλη την Αγρυπνία. Ξεκινούσε μια μέρα πριν από το μοναστήρι του με το καράβι. Ανέβαινε στις καριές με τα πόδια και τον ντορβά στην πλάτη και από τις καριές μέχρι το βατοπέδι πάλι με τα πόδια. Μετά την Αγρυπνία έφτανε στις καριές με τα πόδια, διανυκτέρευε και πάλι με τα πόδια κατέβαινε στην Δάφνη για να πάρει το καράβι. Αυτό το έκανε μέχρι το 1997 σε ηλικία 87 ετών, διότι το επόμενο έτος εκοιμήθη. Όταν στο μοναστήρι έβαλαν ζυμωτήριο, δεν ξαναμπήκε στο μαγκηπιό, παρά μόνο μια φορά όταν τον παρακαλούσε ο μάγκηπας να τον βοηθήσει γιατί είχε αποτυχία στο ψωμί και του είπε και ο γέροντας. Πήγε και με μία ματιά κατάλαβε τι έφταιγε. Τον συμβούλευσε και έφυγε. Στο κελί του είχε μόνο ένα ρολόι, το μπαγκράτσι που έπαιρνε το φαγητό του και ένα ζωστικό που δεν πιανόταν. Δεν άφησε να του βάλουν ούτε ρεύμα ούτε καλοριφέρ. Έμενε με την ξυλόσομπα. Η τύχη ήταν κατάμαυρη, διότι είχε την πόρτα της σόμπας ανοιχτή για να βλέπει την φωτιά και έτσι κάπνιζε και μαύριζαν οι τείχοι. Προτιμούσε να κουβαλά τα ξύλα με τα χέρια και να ανεβαίνει τις σκάλες παρά να βάλει καλοριφέρ. Ήταν αντίθετος με τις τεχνικές εξελίξεις, το κοσμικό πνεύμα και τις αλόγιστες ευκολίες. Αυτά τα θεωρούσε ατέριαστα και καταστρεπτικά για τους μοναχούς. Αν και ήταν δραστήριος και εργατικός, αγαπούσε πολύ την ησυχία. Έλεγε «Η καλύτερη συντροφιά της ψυχής μου είναι η μοναξιά». Ήταν αντιπρόσωπος και έμενε στις καριές. Για μια περίοδο 27 ημερών είχε πυκνή ομίχλη τόση που η κερασιά απέναντι από το παράθυρό του δεν φαινόταν. Ο φιλήσυχος πατέρας Γεώργιος δεν στεναχωρήθηκε. Το θεώρησε ευλογία και έλεγε «Ήταν οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Καθόμουν μέσα και έκανα κομποσχήνη». Ιεροκοινοτικό πρόσωπο μαρτυρή. Από τους αντιπροσώπους αυτός που μου έκανε εντύπωση ήταν ο πατήρ Γεώργιος ο Αγιοπαυλίτης. Πολύ καλός καλόγερος και άνθρωπος της ευχής. Όταν ήταν επιστάτης έφευγε από το γραφείο που κάθονταν όλοι οι άλλοι και πήγαινε σε ένα διπλανό και έκανε κομποσχήνη. Όταν τον φώναζαν να βάλει υπογραφή πήγαινε, υπέγραφε και πάλι έφευγε για να συνεχίσει τα κομποσχήνια του. Είχε διάκριση και αρχοντιά. Σε θέματα που δεν συμφωνούσε για λόγους μοναχικής συνειδήσεως, ούτε καυγάδιζε, ούτε επίσμονε, ούτε προσπαθούσε να επιβάλλει την γνώμη του. Κάποια φορά, όταν ήταν αρσανάρης, ήρθαν 4 Γερμανοί να φιλοξενηθούν. Έχασαν τον δρόμο, ερχόμενοι από το Διονυσίου και η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Τους δέχτηκε, τους έστρωσε τράπεζα, τους κοίμησε με τον καλύτερο τρόπο και το πρωί έφυγαν ευχαριστημένοι. Αν και τόσα υπέφερε από τους Γερμανούς, όλα τα ξέχασε, γιατί ήταν μαθητής γνήσιος του Εσταυρωμένου, που δίδαξε έμπρακτα την αγάπη και προς τους εχθρούς. Φρόντιζε στον Αρσανά για να κάνει κάπου λειτουργίες. Κάποια φορά κάλεσε τον ηγούμενο Παπα Ανδρέα και τον πάτερα Γεράσιμο. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, έκανε καφέ στους άλλους και αυτός με πίστη πήγε να σηκώσει τις πετονιές. Ήταν σίγουρος γιατί είχε παρακαλέσει τον Άγιο Δημήτριο, στον οποίο τιμάται ο ναός του Αρσανόσπιτου, και περίμενε το θαύμα. «Χθες έβαλα μετάνοια και τον παρακάλεσα για ένα ψαράκι», είπε. Πράγματι, πιάστηκε ένα ροφαδάκι δύο πιθανές. «Ο Άγιος Δημήτριος θα σας κάνει την τράπεζα», είπε. Οι πατέρες θαύμασαν την πίστη του. Το έψησε, δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν τον Άγιο. Ήταν εύχαρης και ευχάριστος στην επικοινωνία του με τους άλλους, λέγοντας τα ωραία του αστεία. Έλεγε σε κάποιο μοναχό, «Σε παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε 2 σκόρδα? Εγώ δεν τα τρώω, αλλά έχω πίεση, αντιπίεση, και αυτά μου είπαν ότι βοηθούν στην πίεση». Άλλη φορά δεν αισθανόταν καλά και έλεγε, «Ακούω πως κυκλοφορεί ίηση, ίωση, μήπως έχω κι εγώ?» Τον απόπαιρνε κάποιος λέγοντάς του,
«Δεν ξέρεις τι λες, μωρέ», απαντούσε ταπεινά. «Ευχαριστώ πολύ, πάτερ. Άλλη φορά δεν θα ξαναπώ». Συμβούλευε κάποιον που ήθελε να δυνατήσει. «Θα σου πω εγώ το φάρμακο. Ακινησίαση αγώνων. Σίγουρα θα δυνατήσεις». Επίσης έλεγε από την πείρα του: «Άμα αφήσεις την ακολουθία, τον κανόνα και την εξομολόγηση, είναι σαν να βάζεις γράσο στα παπούτσια σου και ο διάβολος θα σε βγάλει από το μοναστήρι». Δεν δεχόταν τίποτε από κανέναν. Ό,τι κι αν του έδιναν δεν το δεχόταν. Και όταν τον ρωτούσαν γιατί, απαντούσε: «Το βρήκα στον μεγάλο κανόνα. Εξόλυσιν εαυτόν ο δωρολήπτης». Κάποια φορά που ήταν στον κόσμο, τον είδε μια ηλικιωμένη με τρύπια παπούτσια και του είπε: «Επιτρέψτε μου, πάτερε, να σας πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια». Πάντησε: «Είμαι από μοναστήρι που έχει και παπούτσια. Έχει άλλους φτωχούς. Βοήθησε άλλο». Ζούσε την ξενιτία με όλη τη σημασία της λέξεως. Όταν κατέβαινε στην Αθήνα για υποθέσεις του μοναστηριού, δεν περνούσε να δει τη μάνα του που ήταν χείρα από νέα. Έλεγε: «Εγώ απαρνήθηκα αυτόν τον κόσμο για τον Χριστό. Αν πηγαίνω εγώ να δω τους δικούς μου, θα πρέπει να πάνε και άλλοι». Δεν παρέβαινε ο ίδιος στις μοναχικές του υποσχέσεις, ούτε γινόταν αίτιος να τις παραβούν άλλοι. Κάποια φορά που θα συνόδευε ένα καλογέρι στον κόσμο για γιατρό, του είπε ο νέος μοναχός ότι κανόνισε με τον ηγούμενο να έρθει η μητέρα του να τον δει. Ο πατήρ Γεώργιος απάντησε: «Όπως έχετε κανονίσει με τον γέροντα πάτερ. Απλώς κοίταξε, αυτά είναι σκοινιά που κρατάνε το καράβι. Όσο περισσότερα σκοινιά του κόψουμε, δεν θα κρατηθεί το καράβι και θα προχωρήσει». Κάποτε τον είδε στην Αθήνα μια χωριανή του και τον φώναξε: «Πάτερ Γεώργιε». Αυτό συνέχισε βαδίζοντας πιο γρήγορα. Εκείνη έτρεξε, τον πρόφθασε και τον ρώτησε: «Δεν είσαι ο πάτερ Γεώργιος?» «Πάψε, κυρά μου, ποιος πάτερ Γεώργιος? Ποιος είναι αυτός ο πάτερ Γεώργιος? Μπερδεύτηκες». «Αχ, με συγχωρείτε», είπε η γυναίκα ντροπιασμένη. Και ο πατήρ Γεώργιος συνέχισε το δρόμο του ψιθυρίζοντας: «Ας την εκεί. Κουβέντα θα κάνουμε τώρα. Εμείς έχουμε άλλες δουλειές», είπε στο συνοδοιπόρο του. Σε προσκυνητή που τον ρώτησε από πού είναι, απάντησε εύστροφα και απλά: «Α, εγώ σε καράβι γεννήθηκα. Δεν είμαι από πουθενά». Στο μοναστήρι, ο προσκυνητής έμαθε ρωτώντας ότι αυτός ήταν ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος δεν ήθελε κανείς να τον γνωρίζει και να ασχολείται μαζί του. Κάποτε που ήταν κυπουρός, κάποιος προσκυνητής είχε μπερδευτεί, έχασε το μονοπάτι και έφτασε σε αδιέξοδο. Τον άκουσε ο πατήρ Γεώργιος που φώναζε «Βοήθεια!», πήγε και τον έσωσε. Στον Εσπερινό τον είδε ο άνθρωπος και ήθελε να τον ευχαριστήσει. «Εμένα, κύριε?», απάντησε. «Δεν σας ξέρω, λάθος κάνετε». Και εξαφανίστηκε. Όταν ο πατήρ Γεώργιος πέρασε τα 80 του, έλεγε: «Εγώ τις δυναστείες μου τις πέρασα. Τώρα τι περιμένω? Από εδώ και πέρα κόπος και πόνος». Σταμάτησε πλέον να κάνει διακόνημα και περνούσε την ημέρα στο σημείο που η Μάρο, όταν έφερε τα τίμια δώρα, άκουσε τη φωνή της Παναγίας. Άναβε το καντήλι και προσευχόταν με το κομποσχήνι ως τον Εσπερινό. Έβαλε 2-3 λαμαρίνες για σκεπή και καλάμια και είχε ένα απλό σκαμνάκι για να κάθεται. Φορούσε και ένα πέτσινο επανοφόρι για το κρύο. Ώρες ατελείωτες έλεγε την ευχή. Προετοιμαζόταν πλέον για το μεγάλο ταξίδι. Έλεγε: «Πάτρε μου, τι Τετάρτη, τι Σάββατο, είναι δουλειά που θα γίνει. Δεν φοβάμαι καθόλου». Στους περαστικούς απέφευγε να μιλάει, έκανε σαλότητες. Τον ρώτησε κληρικός: «Από πού είσαι, γέροντα?» «Περαστικός είμαι. Το όνομά σας Κολοκυθόπουλος». Πολλές φορές έμενε όλη τη νύχτα στο κημητήρι προσευχόμενος και μάλιστα τον χειμώνα με κρύο. Μια φορά ξέχασε ο εκκλησιαστικός να ανοίξει την πόρτα της μονής το πρωί στην ακολουθία και ο πατήρ Γεώργιος χτυπούσε να τον ανοίξουν. Όταν πήγαιναν νέοι πατέρες στο κελί του και τον ρωτούσαν αν θέλει κάτι να του φέρουν, αυτός του ζητούσε να τον αφήσουν μόνο. «Γιατί, γέροντα?», τον ρωτούσαν. «Όταν μείνεις μόνος σου, ο Θεός σου στέλνει 3 αγγέλους να είναι μαζί σου». Μέχρι τα γυράματά του δεν άλλαξε κελί, αν και ήταν πολύ ψηλά και δυσκολευόταν γιατί ανέβαινε πολλά σκαλοπάτια. Μάλιστα, στα τελευταία του είχε σχεδόν τυφλωθεί και πήγαινε ψηλά φυτά, ακουμπώντας στον τοίχο.
δέχθηκε και του έβαλαν μία λαμπίτσα να βλέπει. Ευχαριστούσε και έλεγε «Τουλάχιστον τώρα βλέπω το κρεβάτι μου». Στα τελευταία του υπέφερε και από τη μέση του, αλλά κατέβαινε κάθε μέρα στην ακολουθία. Κάποια μέρα πέρασε ο εξάψαλμος και ο πατήρ Γεώργιος έλειπε. Ανέβηκε ο γυροκόμος να τον δει και τον βρήκε και κοιμημένο, όπως ήταν καθισμένος με το κουμποσχήνι στο χέρι. Ήταν καλοκαίρι, 23 Ιουλίου 1998. Για να τον ντύσουν δεν βρήκαν δικά του ρούχα. Οι πατέρες έδωσαν δικά τους ρούχα και τον έπλυναν για πρώτη φορά στη ζωή του από τότε που έγινε μοναχός. Μακάριος είναι ο πατήρ Γεώργιος που με την αλουσία και την ταπείνωσή του κατόρθωσε να διαφυλάξει ασύλλητο τον πνευματικό του πλούτο. Κατόρθωσε επιμελώς να αποφύγει τον φωτογραφικό φακό, πράγμα δυσκολοκατόρθωτο γιατί έζησε τόσα χρόνια σε μοναστήρι και έκανε αντιπρόσωπος και επιστάτη στις καριές. Από ταπείνωση δεν βρέθηκε φωτογραφία του, ούτε ταυτότητα ούτε βιβλιάριο. Τώρα ας χαίρεται και ας εφραίνεται εκεί που βρίσκεται και να εύχεται να συγχωρεθούν όσοι τον έκριναν επιπόλαια από τα εξωτερικά και τον υποτίμησαν. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.